πρώτο έχουμε εντάξει βεβαίως τα χρήματα. Τα χρήματα, τα μετρητά, τα κέρματα και τα χάρτινα. Τώρα βέβαια σιγά σιγά με τις κάρτες αυτό έρχεται και φεύγει λίγο προς την άκρη. Οπότε είναι ένα καλό νέο, όσο και σας φαίνεται παράξενο. Βέβαια για την κάρτα από απόσταση τώρα, σωστό. Έχουν βρεθεί απίστευτα υλικά πάνω σε χρήματα βάσει μελετών. Από ναρκωτικά, από μικρόβια, από αρρώσεις ξεχασμένες, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, από τουαλέτες, τα πάντα. Άρα, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε όταν πιάνουμε λεφτά είναι να τα απολυμμένουμε τα χέρια μας με την πρώτη ευκαιρία και πάνω απ' όλα να μην τρώμε πράγματα τα οποία... Να σου πάμε, τα βάλουμε και αυτά στο πλυντήριο που ξέρω ότι δεν χαλάνε. Στο πλυντήριο πια τα χέρια. Όχι, τα λεφτά. Δεν ξέρω αν κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνει. Δεύτερο σημείο, το χερούλι της πόρτας. Το χερούλι της πόρτας, βέβαια, ο απαράβατος κανόνας λέει ότι κυρίως το χερούλι της τουαλέτας δεν αγγίζουμε ποτέ με την παλάμη μας. Έτσι, είναι ένας κανόνας ο οποίος, αν μη τι άλλο, πρέπει να το ασπαστούμε όλοι. Είναι το νούμερο ένα χερούλι στον κόσμο με οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς πάνω. Καλά κάνεις και τα επισημαίνεις, γιατί πολλές φορές το περνάνε κάποιοι στον ντουκ. Ναι, καλό θα είναι για τον κόσμο να πάρει ένα κομματάκι χαρτί. Εστία μικροβίων. Να πάρει ένα κομματάκι χαρτί, να το έχει στη χούφτα του και να ανοίξει με αυτό το πόμολο για να βγει έξω. Κυρίως όταν βγαίνεις έξω. Και κυρίως σε δημόσιες τουαλέτες περισσότερο. Ναι, και στις δικές μας. Κοίτα να δεις, έχει να κάνει και με την καθαριότητα της κάθε μία οικογένειας. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ότι θα κολλήσει κάτι. Είναι παθογόνα μικρόβια τα οποία βρίσκονται εκεί. Οπότε να το και το πληκτρολόγιο, το επόμενο σημείο. Το χρησιμοποιούμε καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Το πληκτρολόγιο και ο υπολογιστής είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ιδίως σε όσους εργαζόμαστε. Ναι, και το οποίο δεν κάνει ένα κόσμο. Και προσωπική άποψη και μελέτες λένε ότι πρέπει να αλλάζει ένα εξάμηνο. Έχει 150 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό επίπεδο βακτηρίων και πάνω από 200 είδη μικροβίων. Σκεφτείτε το όταν θα ξαναδείτε το πληκτρολόγιο σας, χωρίς να το καθαρίσετε για τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες. Ένα εύκολο tip, συγγνώμη για να μην αλλάζεις πληκτρολόγιο, είναι οι θήκες. Οι θήκες. Οι οποίες μπορείς να αλλάζεις κάθε 2-3-4 μήνες θήκες πληκτρολογίου και όχι να βάζεις αυτά τα επώνυμα στα χεράκια σου και να πεις ότι το καθάρισα. Δεν κάτι σπρέι που υπάρχουν εκεί που... Δεν καθαρίζει. Δεν καθαρίζει. Είναι ό,τι βλέπει πεθεράκι. Πάμε και στο στρώμα ύπνου. Εκεί που περνάμε πολλές ώρες, η αλήθεια. Το στρώμα, μπαίνοντας στο σπίτι μέσα σιγά-σιγά, θα καταλάβουμε ότι το στρώμα είναι ο νούμερο ένα μέρος, όπως είχαμε πει και σε μια προηγούμενες εκπομπές. Έχει του κόσμου τα πράγματα πάνω. Και εσένα. Αρέσει ο τρόπος με τον οποίο θες να περάσεις στον κόσμο ότι παιδιά, αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει η απόλυτη καθαριότητα σε ένα στρώμα το οποίο δεν καθαρίζεται. Ναι. Μία εύκολη λύση για να μην το αλλάξουμε είναι οι θήκες οι οποίες βάζουμε, τα υποσέντονα, τα στρώματα τα οποία μπαίνουν πάνω από το στρώμα μας, που τα οποία καθαρίζονται και καθαρίζονται διαρκώς. Αυτό είναι μια πολύ καλή λύση για να μην μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε στρώματα. Πάμε στο μπάνιο και πάμε στα σφουγγάρια. Τα σφουγγάρια προφανέστατα είναι ένας από τους νούμερο ένα λόγους να κολλήσεις μετά από 1,5 μήνα μύκητες. Τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, ιδίως τα φτηνά σφουγγάρια τα οποία παίρνουμε εμείς από τα σούπερ μάρκετ της σειράς και όχι τα φυσικά σφουγγάρια τα οποία εγώ είμαι λάτρης αυτών, ότι πρέπει να έχεις φυσικό σφουγγάρι, και οι φίλοι μας οι καλύμνοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ποια είναι τα, πώς επωφελείται ο οργανισμός και τι φυσική απολέπιση γίνεται από το φυσικό σφουγγάρι. Αυτά λοιπόν τα πλαστικά σφουγγάρια πρέπει ανά ένα μήνα να φεύγουν και να αντικαθίστανται με άλλα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε και στις πετσέτες μπάνιου, μιας και είπες να μπούμε μέσα στο μπάνιο, να δούμε τι γίνεται. Πετσέτες μπάνιου πρέπει να πλύνονται υποχρεωτικά στους 40 βαθμούς. Υποχρεωτικότατα. Ούτε στους 20, ούτε στους 25, ούτε στους 30, για να απολυμμένονται. Μάλιστα. Κουμπιά, βλέπω εδώ πέρα. Κουμπιά. Κυρίως στο ασανσέρ και στα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης. Ναι, είναι τα πλήκτρα αυτά, ναι. Επίσης σε αυτόματα μηχανήματα ανάληψης και επίσης σε ασανσέρ, καλό θα είναι να το αγγίζουμε με τον αγκώνα. Με τον αγκώνα. Εγώ το κάνω τακτικά αυτό. Με τον αγκώνα. Με τον αγκώνα τακτικά. Το ασανσέρ κυρίως. Τώρα στα πλήκτρα, ένα χαρτομάντιλο. Ένα υγρό χαρτομάντιλο στο χέρι σας και πατάμε ό,τι θέλετε. Στυλό μολύβια. Όχι, τηλέφωνο, με συγχωρείς. Τηλέφωνο. Ακόμα και το τηλέφωνο που μιλάμε ή... Ακόμα το δικό μας τηλέφωνο μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για το δικό μας τηλέφωνο. Το δικό μας τηλέφωνο πρέπει να το απολυμμένουμε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Μια φορά την εβδομάδα με ένα μπαμπακάκι νόπνευμα να το απολυμμένουμε, γιατί το φέρνουμε και στο στόμα μας, το φέρνουμε και στο αυτί μας και το πιάνουμε και με τα χέρια μας που έχουν πιάσει άλλα πράγματα. Είναι το κοντινότερο αντικείμενο που φέρνουμε στο πρόσωπό μας.
Μάλιστα. Και το φέρνουμε κάθε μέρα για πολλές ώρες. Στυλό μολύβια, με τα οποία βεβαίως παίζουν και ασχολούνται περισσότερα τα μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι. Λογικό, ή στο σχολείο. Λογικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί τώρα δεν μπορείς να το καθορίσεις απόλυτα αυτό. Θέλει λίγο μία έτσι καθαριότητα υποτυπώδης. Δηλαδή η μητέρα μια φορά την εβδομάδα δεν είναι κακό να τα περνάει από ένα έτσι καλό αντισηπτικό καθαριστικό αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και στον ψύκτη. Ο ψύκτης είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τον αποφεύγεις όπως μπορείς καλύτερα. Α, ο ψύκτης είναι αυτός που πατάμε το κουμπί και προσπαθούμε να πιούμε Μπράβο, νερό. Ναι, αυτοί πλέον έχουν φύγει κυρίως εκτός πιάτσας. Είναι παλαιού τύπου. Είναι παλαιού τύπου. Δεν τους συναντάς τακτικά. Πρέπει να τους αποφεύγουμε. Πρέπει να τους αποφεύγουμε. Συνήθως πάνε με τα ποτήρια μιας χρήσης τώρα με τα μπουκάλια, με τις δεξαμενές αυτές. Αν και εκεί θα το ξανακουβεντιάσουμε γιατί και τα πλαστικά τα οποία είναι το νερό μέσα και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν θα αγγίξουμε τίποτα έτσι όπως πάει η δουλειά. Σούπερ μάρκετ. Δεν το βάζει το χέρι, δεν το βάζει το μυαλό σας, είναι πάρα πολύ βρώμικο. Πάρα πολύ βρώμικο. Άρα υγρόχαρτο μαντιλάκι το καθαρίζουμε και το παίρνουμε. Μενού εστιατορίου ήταν αυτό που με έκανε εντύπωση όταν μου έστειλε την συγκεκριμένη ποσάδα, τη λίστα. Ναι, γιατί το πιάνει ο κύριος που μόλις έχει βγει από την τουαλέτα, Λευτέρη, για να παραγγείλει. Δεν το και τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, λέμε στο σερβιτόρο, διάβασέ μας το μενού, άνοιξέ μας το μενού. Όχι, προσέξτε. Λέμε τώρα, αν κάποιος είναι τόσο ακραίος. Καθαρίζουμε τα χέρια μας. Μάλιστα. Γιατί θα φας μετά. Αυτά είναι αποτελέσματα μελετών, δεν είναι δική μου απόφαση. Έτσι, καλά, δηλαδή. Εννοείται, δεν το συζητώ. Θήκη σαπουνιού σε δημόσιες τουαλέτες δεν το συζητάμε. Δηλαδή αυτό που πατάς για να τρέξει το σαπούνι, εκεί που το πατάς, βρίσκονται όλοι. Αχ, φορέστε, Πέτρο. Λοιπόν, πάμε και στο πλυντήριο. Οικιακή συσκευή που φροντίζει λοιπόν την καθαριότητα. Το πλυντήριο θέλει σέρβις. Οπωσδήποτε. Θέλει σέρβις, θέλει ειδικό καθαρισμό. Δηλαδή, αν μια νοικοκυρά που μας βλέπει τώρα και σου πει ότι εγώ για 6 χρόνια τώρα που χρησιμοποιώ το πλυντήριο. Συγχαρητήρια! 6 χρόνια χρησιμοποιώ τώρα το πλυντήριο ρούχων μου, μπράβο αλλά της. Δεν έχω κάνει να αυτό. Να τη πείτε συγχαρητήρια καταρχήν και από μένα. Δεν πλένουμε ποτέ τα πολύ βρώμικα ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Τα πολύ βρώμικα ρούχα πρώτα τα ξεπλένουμε σαν τα πιάτα. Το πλυντήριο είναι σαν το πλυντήριο πιάτων. Δεν βάζουμε το λαγό με τα κρεμμύδια μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Πρώτα το ξεπλένουμε και μετά βάζουμε το πιάτο. Με τον ίδιο τρόπο πλένουμε και τα ρούχα. Άρα πρέπει να μπει στη δικασία κάποιος να καθαρίζει μέχρι και τον εσωτερικό ναι, κάδο. Ναι, και να παίρνει. Και να, όχι, υπάρχουν ειδικά φίλτρα που φίλτρα. Τα βάζει μέσα και κάνει μία πλύση. Το πλυντήριο για μάλιστα. Να αυτοκαθαρίζεται. Ωραία. Όλα τα πλυντήρια το έχουν αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα παιδικά παιχνίδια. Κάτι εφάμιλο των. Εντάξει, τα παιδικά παιχνίδια το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Το καταλαβαίνει. Πάμε στο ψυγείο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν σκοτώνουν από ό,τι φαίνεται τα μικρόβια. Όχι στο ψυγείο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι το extra cool, ούτε η κατάψυξη. Το ψυγείο αυτό καθεαυτό θέλει διαρκώς καθαριότητα. Ιδίως όταν αγγίζουν τρόφιμα. Κατάσαρκα που λέω εγώ, τις πλαστικές θήκες. Και πάμε να δούμε το επόμενο σημείο. Πιατοθήκη, παρακαλώ. Πιατοθήκη, εδώ είναι για τις νοικοκυρές. Το μέρος εκεί που συνήθως στεγνώνουν έτσι για όχι τα μόνο στεγνώνουν, πιάτα. Μουχλιάζουν. Μουχλιάζουν. Ναι, γιατί εξατμίζεται το νερό, αγγίζει το πιάτο πάνω και εσύ το τρως μετά. Πάμε και για τις γυναίκες. Ένα σημείο τσάντες, όχι τα προηγούμενα δεν είναι, αλλά βλέπω εδώ τσάντες κυρίως. Η τσάντα λοιπόν που έχουν το κακό συνήθως να την αφήνουμε στο πάτωμα στην καφετέρια κάτω ή στο τραπέζι, ό,τι υπάρχει εκεί, το πας βόλτα σπίτι σου. Θα μεταφέρεις και όπου σπίτι. Το αφήσεις μετά, το αφήνεις και μου αυτό. Φωνάζει εμένα η γυναίκα μου πολλές φορές για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά το ξεχνάω συνεχώς. Λοιπόν, διακόπτης φωτός. Προφανώς. Προφανώς στους διακόπτες του σπιτιού μας πρέπει να σας πω τώρα, αν είναι λευκοί, εντάξει, μαυρίζουν κιόλας. Εντάξει, αλλάζουν και χρώμα, γίνονται μπέζι. Ας τα καθαρίζουμε, ναι, να στο καθαρίζουμε. Και τηλεκοντρόλ. Τηλεκοντρόλ είναι ένα σως που λέγαμε παλιά, σως. Ότι πρέπει να το καθαρίζουμε διαρκώς. Πόσο πολύ θέλω να σε ευχαριστήσω για όλες αυτές τις συμβουλές, για τα μικρά tips που πραγματικά αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι χρηστικές πληροφορίες. Κάθε Δευτέρα νομίζω δίνουμε ένα σωστό δρόμο και στις νοικοκυρές που μας βλέπουν για πράγματα που ενδεχομένως να έχουν ξεφύγει, διαφύγει της λογικής τους και της καθημερινότητάς τους. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πρώτον οικολογική συνείδηση, δεύτερον να κάνουμε σωστές κατασκευές και τρίτον θα προσπαθήσω την ερχόμενη Δευτέρα χωρίς να σπείρουμε πανικό ναι. Να πούμε για τις αντισεισμικές κατασκευές οι οποίες θα γίνουν μέσα στο σπίτι μας. Πρέπει.